Μία σημαντική εκτός έδρας νίκη πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με 5-0 της Μινωικής για την 8η αγωνιστική της Α1-ΕΨ. Το σκορ άνοιξε για τους φιλοξενούμενους το 39, όταν ο Λιδάκης έκανε τη σέντρο, ο Αμπατζής δεν έκανε καλό υπολογισμό και ο Μανουσάκης με ψιλοκρεμαστό πλασέ έκανε το 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Κρουσόνα είχε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει το προβάδισμά της πριν το τέλος του πρώτου μέρους, με τον Κουράκη να εκτελεί εξαιρετικά απευθείας φάουλ που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Βασίλη Πλεσίτη, που βρήκε δεύτερο τέρμα στο 49 όταν ο Σεραφιμίδης έκανε τη σέντρα. Ο Λιδάκης βρήκε την μπάλα όσο χρειαζόταν και έκανε το 0-2. Το τρίτο γκολ για τους Ασπρόμαυρους ήρθε στο 60 με τον Άκη Κουράκη να βρίσκει δίχτυα για το 0-3. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και τέταρτο τέρμα με τον Λιδάκη στο 69, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε με δεύτερο προσωπικό τέρμα του Κουράκη στο 85. Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να το ξεχάσουμε γρήγορα. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα για μας. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Κρουσόνας το έλεγχε. Ήταν καλύτεροι από εμάς, δίκαια μας κερδίσανε. Το σκορ δείχνει την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού. Εμείς δεν μπήκαμε σε καμία περίπτωση μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα υπήρχαν πολλές απουσίες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να τις επικαλούμαστε. Και θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Κρουσόνα και εμείς να σκύψουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας από το επόμενο παιχνίδι που είναι μέσα στην Τετάρτη. Πρέπει να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι στο Σύλλογο από την παρουσία μας. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, νομίζω ότι πραγματοποιήσαμε μια ουσιαστική, αποτελεσματική και μεστή εμφάνιση. Επικρατήσαμε το αντιπάλου. Ήταν μια νίκη που έτσι αλλιώς τη χρειαζόμαστε σαν ομάδα, γιατί θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Και έγινε απέναντι σε μια ομάδα που τουλάχιστον στα προηγούμενα μάτς ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και δύσκολο κατάβλητη. Για μας ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι προερχόμασταν από μια ήττα στην έδρα μας, η οποία είχαμε για πολλά χρόνια να χάσουμε στο χωριό. Έπρεπε να έρθει αυτή η νίκη, έπρεπε να κερδίσουμε για την ομάδα, για το σωματείο, για το χωριό και πάνω απ' όλα για τους ίδιους μας τους εαυτούς, διότι σαν ομάδα και σαν υλικό πιστεύουμε ότι έχουμε αδικήσει σε αυτούς μας.